ανάψανε λαμπάκια. Αχ, τι έπαθα! Πρέπει να πάω στο Σιάννη γρήγορα. Πού είναι ο Σιάννης, πού είναι ο Σιάννης? Ήρθα στο κατάλληλο μέρος. Πρέπει να τα μάθω όλα γιατί έχω θέμα. Κύριε Ξεφτέρη μου, έχω κι άλλο πρόβλημα. Τι μαράκι, τι έγινε πάλι? Μου ανάψαν τα λαμπάκια όλα. Καλό και τα δικά μου το αυτοκίνη. Α, ευτυχώς που μου το διευκρίνησε. Χριστουγεννιάτικο δέντρο έγινα. Και κόκκινα και κίτρινα. Και πράσινα σας λέω. Καλά, πράσινα δεν υπάρχουν πολλά, αλλά... Α, εντάξει, πολύ καλά. Και φυσικά καλά ήλθες. Σβήσανε ή είναι ακόμα αναμένα? Είναι αναμένα. Ένα πορτοκαλί. Μάλιστα. Πλέον το αυτοκίνητο δεν είναι τόσο απλό. Το αυτοκίνητο είναι ένας μικρός υπολογιστής όπου έχουμε τις ενδείξεις στα όργανα και τις προειδοποιήσεις στα λαμπάκια. Όταν μας ανάβει αυτό το πορτοκαλί ωραίο λαμπάκι που έχει το ένδειξη της μηχανής, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου, που ελέγχει γύρω στις 4 με 5.000 παραμέτρους, κάποια από τις παραμέτρους είναι εκτός ορίων. Έτσι, ήρθε στο κατάλληλο μέρος. Διαθέτουμε πάνω από 5 διαφορετικά διαγνωστικά μηχανήματα. Θα βάλουμε το διαγνωστικό μηχάνημα στο αυτοκίνητο να διαπιστώσουμε ποια ένδειξη μας έχει σημειώσει η μνήμη του υπολογιστή. Και μετά θα σου πω τι μπορεί να έχει γίνει. Όχι μόνο τα λαμπάκια, έμεινε και από ρεύμα. Αυτό που το πάτε. Α, κάτι δεν έκανε σωστά. Κάποιο λαμπάκι σου είχε ανάψει, που σου έλεγε ότι η γεννήτριά σου δεν δουλεύει καλά, η μπαταρία σου δεν φορτώνει καλά και φυσικά δεν έδισες ρεύμα στη μίζα για να πάρεις εμπρός. Αμέσως το ειδικευμένο μας προσωπικό θα λύσει το πρόβλημά μας. Αχ, θέλω τον γιατρό μου τελικά. Σιάννης.